Βυθισμένη στο θρίνο και την οδύνη για το φρικτό θάνατό τη, τα παιδιά, στενοί συγγενεί και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα την 56χρονη Γεωργία στο Άνω Μαλάκι Ρεθύμνου, εκεί όπου εκτιλήχθηκε η φρικτή οικογενειακή τραγωδία που κόστησε τη ζωή στην άτυχη γυναίκα. Η νεκρόσημος ακολουθεί εψάλλει στον Ιερό Ναό του Αγίου Πνεύματος, κοντά στο σπίτι της οικογένειας όπου η 56χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στα χέρια του επί 40 χρόνια συζύγου Οι πτυχές της τραγωδίας που αποκαλύπτονται συγκλονίζουν. Ο δράστης έσφαξε κυριολεκτικά την άτυχη γεωργία με το μαχαίρι που έσφαζε τα πρόβατά του. Άκουσα ένα στενοφόρο που ανέβαινε πάνω, τι έγινε, έτσι και έτσι. Τη σκότωσαν με, με μαχαίρι. Την έσπραξαν με μαχαίρι. Η ίδια προσπάθησε απελπισμένα να γλιτώσει, φέρνοντα τα χέρια τη μπροστά στο πρόσωπο και το λαιμό. Όμω στάθηκε αδύνατο. Τουλάχιστον τρία. Τουλάχιστον τρία. Επειδή ήταν μεγάλε έκταση οι κακώσει, δεν μπορεί να γίνει επί του παρόντο εκτίμηση ακριβώ. Έφερε τράματα αμήνη στα άνω άκρα. Ο συζυγοκτόνο φαίνεται ότι τη επιτέθηκε πισόπλατα και τη έκοψε κυριολεκτικά το λαιμό με το μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής εντόπισε και άλλα τραύματα που δείχνουν ότι συνέχισε να τη χτυπάει παρότι είχε ήδη ξεψυχήσει. Ε, Επίση, δύο τραύματα πονήσουν και τέρνων όργανο στην οποία επιφάνεια του κορμού, ενώ αυχενικά και αριστερή ομοπλάτη. Ο ίδιο εμφανίζεται μετανιωμένο και συντετριμένο ενώπιον των αστυνομικών και του εισαγγελέα, υποστηρίζοντα ότι η άτυχη 56χρονη του πέταξε πρώτη ένα πιάτο και εκείνο θόλωσε. Με κατεδάφισε μου επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά. Θόλωσα. Πήρα το μαχαίρι και από εκεί και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Πριν από 16 μέρε, η άτυχη γεωργία και μετά το γάμο του γιου τη οικογένεια έφυγε από το σπίτι, ενώ φέρεται να ζητούσε διαζύγιο. Κάτι που δεν είχαν αντιληφθεί συγχωριανοί, ακόμη και στενοί φίλοι του ζευγαριού. Μπορούσα καθημερινά, την έβλεπα τη μακαρίτσα πλέον. Άλλο τίποτα άλλο. Είχα ακούσει βέβαια τη γειτονιά, ήταν καλό άνθρωπο. Τι να πω, έτσι, τα έχω... και εγώ χαμένα. Ο 60χρονος γυναικοκτόνος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Τα αλλεπάλληλα εγκλήματα με θύματα γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα προκαλούν πραγματικό σοκ. Μόνο τους τελευταίους 7 μήνες έχουν καταγραφεί 13 δολοφονίες γυναικών, ενώ μόλις σήμερα αποκαλύπτεται νέο έγκλημα στην περιοχή της Αττικής με θύμα ένα κορίτσι μόλις 17 ετών.